Μάγκες μου, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μας βίντεο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και τι τρελή βιντεάρα σας έχω πάλι σήμερα. Θα συζητήσουμε για πρώτα leaks και αλλαγές που έχουμε για event της Season 6. Μαζί με αυτό θα ρίξουμε και μία ματιά τι γίνεται ακριβώς στο Spire. Έχουμε καινούριες πληροφορίες για τον Junk Can όπλο που έρχεται σε 2-3 μέρες και εννοείται κάποια άλλα μικροπράγματα. Άρα δεν πάτε πουθενά. Βεβαιωθείτε ότι είστε subscribed, γιατί πάρα πολλούς τα τελευταία σας κάνει unsubscribed από το κανάλι. Γενικά το κάνει αυτό το YouTube μια φορά, δύο φορές το μήνα. Και επίσης ρίξτε και ένα like στο βίντεο. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στο item shop σήμερα, μιας και έχει έναν ολοκένουριο bundle, είναι το Stormlight. Και από ό,τι φαίνεται έχει όλα τα cosmetics μέσα από το Stormlight set. Αν σας αρέσει αυτό το set, μπορείτε να τα πάρετε τώρα με μια μειωμένη τιμή ή αν έχετε ήδη πράγματα από το set, παίρνετε μια μεγαλύτερη έπτωση. Επίσης επέστρεψε Bright Bomber, έχουμε και κάποια άλλα skins εδώ. Μαζί η Munitions Expert είναι στα Daily που είναι πάρα πολύ σπάνιο και OG skin. Και από κάτω έχουμε όλα τα πασχαλινά που θα βγουν για φέτος. Δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο μπρος στο παρόν. Άρα αν θέλετε κάτι πασχαλινό είναι μια καλή ευκαιρία να τα αποκτήσετε πριν φύγουν από το shop. Και εννοείται αν αγοράσετε κάτι μην ξεχάσετε πρώτα να βάλετε τον κωδικό MT1993-96 στο shop, γιατί στηρίζετε αφάνταστα, έρχεται και τεράστιο giveaway πάλι για όλους τους πιστούς που έχουν τον κωδικό. Άρα μάγκες μου, για να είστε έτοιμοι απλά βάζετε από τώρα το code. Λοιπόν, τώρα που κάνανε έτσι μια εισαγωγή στο shop μας, είδαμε τι παίζει ακριβώς, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θεματάκι που είναι έτσι και πάρα πολύ μικρό από τον Hypex, ο οποίος λέει έχει βρει upcoming ή scrapped crafting formulas, δηλαδή καινούριους τρόπους να κραφτάρεις κάποια τόξα. Και έχουμε πρώτον το hop flopper μαζί με ο mechanical bow που γίνεται shockwave bow και από κάτω έχουμε δύο καινούριους τρόπους να κάνεις το primal flame bow. Είναι με το pufferfish, αυτόν το φουσκωτό ψάρι και επίσης δύο πιπεριές. Αυτή η μεθόδη crafting λέει ο Hypex ότι μπορεί να είναι και scrap, άρα να μην τους δούμε ποτέ στο game, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ καλή ιδέα από την Epic Games να προσθέσει νέους τρόπους στο game να κραφτάρεις διάφορα πράγματα και θα κάνει και λίγο το crafting πιο εύκολο που παραπονιέται ο κόσμος ότι δυσκολεύεται. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο μας θέμα που έχει να κάνει με το καινούριο μας Recycler Gun, αυτόν το όπλο που είδαμε και στο trailer της Season 6. Το συζητήσαμε και καλύτερα σε ένα προηγούμενο βίντεο όπου είπαμε θα έρθει αυτήν τη βδομάδα και όντως αυτόν ισχύει, γιατί λέει εδώ Shinambiar θα το δούμε μέχρι το τέλος της βδομάδας, γιατί το χρειάζονται οι αποστολές της Week 4 που είναι αυτήν την Πέμπτη. Και ξαναβλέπετε εδώ όλα τα σταϊστικά του Recycler Gun, υπάρχει μπλε, μοφ και χρυσόν και θα χρησιμοποιεί αυτόν τον νέο ammo type που είναι τον Junk. Αυτά ό,τι αφορά το Recycler Gun θα έρθει αυτήν την εβδομάδα με αυτόν το Explosive Weapon. Θα είναι λίγο χαμός στο game αν μείνει και το Egg Launcher και μπει και αυτόν το εκρηκτικό όπλο. Θα έχει πολλές εκρήξεις στο Fortnite, δεν ξέρω πόσο θα αρέσει στους competitive player και στο community αυτόν, αλλά υπάρχει και μια πιθανότητα μέχρι την Πέμπτη να τελειώσει το Spring Breakout Event και να φύγουν όλα τα πασχαλινά από το game και από το shop και να είναι μόνο το αυτόν το καινούριο Recycler Gun σαν εκρηκτικό όπλο μαζί με το πάρα πολύ σπάνιο RPG που υπάρχει αυτή τη στιγμή από τα Supply Drops. Τώρα πάμε να συζητήσουμε τι γίνεται με αυτές τις αλλαγές στο map που ξεκίνησαν από το update 16.20, πώς συνδέονται με κάποιον event του Fortnite που θα έχουμε στη Season 6 και γενικά να δούμε τι έγινε τις τελευταίες 2-3 μέρες. Καταρχάς όλα ξεκίνησαν όπως είπαμε με το update 16.20 την προηγούμενη Τρίτη και η πρώτη μας περιοχή που άλλαξαν και έβαλαν αυτές τις οχυρώσεις ήταν το Pleasant Park. Μετά ακολούθησαν μαζί με αυτόν και το σπιτάκι του σε ρήφη έξω από το Lazy Lake που πολλοί υπέθεσαν ότι συνδέεται με αυτές τις οχυρώσεις που είχαμε στο Pleasant Park, γιατί από ό,τι φαίνεται οι κάτοικοι του νησιού ετοιμάζονται για έναν πόλεμο, γι' αυτόν οχυρώνονται διάφορες περιοχές. Στη συνέχεια έχουμε την οχύρωση του Misty Meadows και από ό,τι φαίνεται εδώ οι οχυρώσεις είναι πιο έντονες, έχουν επεκταθεί σε πιο μεγάλο βαθμό στην πόλη, έχουν κλείσει τα μαγαζιά, έβαλαν ξύλα στις πόρτες και στα παράθυρα και από ό,τι φαίνεται εδώ περιμένουμε μία πιο δυνατή μάχη από ό,τι στο Pleasant Park.
Η επόμενη περιοχή που οχυρώθηκε από τους κατοίκους του νησιού ήταν το Sweaty Sands. Και πάλι εδώ έχουμε πιο έντονο εξοπλισμό, πιο πολλές οχυρώσεις. Έχουν και φορτηγά στο δρόμο, έβαλαν και τα barricades, τις ομπρέλες και όλα αυτά. Και είμαστε έτοιμοι για μια πολύ δυνατή μάχη. Και τέλος, χθες οχυρώθηκε και η τελευταία περιοχή που ήταν το Retail Row. Και από ό,τι φαίνεται, μάγκες μου, όλες αυτές οι περιοχές έχουν κάτι κοινό. Βρίσκονται κοντά σε spires και στις πορτοκαλιές περιοχές του χάρτη. Και όπως είπαμε, αφού υπάρχει και αυτόν τον glitch με το Pleasant Park, το οποίο φαίνεται πορτοκαλί από μακριά από κάτω, θα επεκταθεί το πιο πιθανό το πορτοκαλί, το primal, και σε αυτές τις περιοχές. Αλλά τώρα υπάρχουν και κάποιες καινούργιες θεωρίες με αυτά που βλέπουμε, ότι ο πόλεμος θα είναι και μεταξύ των Spire Assassins, δηλαδή ότι αυτές οι οντότητες στο χάρτη που συνδέονται με το Zero Point προσπαθούν να επεκτείνουν την κυριαρχία τους, να βάλουν παντού αυτόν τον πορτοκαλί χρώμα που είναι ένδειξη ότι ελέγχουν μια περιοχή και να κάνουν όλο το χάρτη primal. Και από ό,τι φαίνεται, το event μας για αυτήν τη season θα είναι αυτή η μάχη, το Primal War όπως ονομάζεται. Ο πόλεμος μεταξύ των κατοίκων του νησιού, τα κανονικά skins και τις κανονικές περιοχές, ενάντια σε όλα αυτά που βγήκαν από το Zero Point στην αρχή της season 6. Τη Spires Assassin, έχουμε τα ζώα, έχουμε τους πρωτόγονους, οτιδήποτε είναι Primal τέλος πάντων. Και από ό,τι φαίνεται, εκτός από αυτές τις αλλαγές στο χάρτη, έχουμε και αλλαγές με το Zero Point, με το Spire δηλαδή, που είναι μέσα ο Foundation. Για όσους δεν το ξέρουν ή δεν το θυμούνται, στην αρχή της Season 6 ο Foundation θυσιάστηκε μαζί με τον Jonesy, έτσι ώστε να μην εκραγεί το Zero Point, και ο Foundation κατέληξε να είναι κλειδωμένος μέσα στο Spire σε αυτήν τη σφαίρα. Όμως τώρα, αυτές τις μέρες άρχισαν να ακούγονται κάποιοι περίεργοι ήχοι από το The Spire. Είναι σαν γραβιές, ήχοι που είχαμε όταν το Zero Point γίνονταν πιο ασταθές, και γενικά όλη η κατάσταση θυμίζει έτσι τελικές μέρες Season 5. Σας τους αφήνω να τους ακούσετε και συνεχίζουμε σε λίγο. Όπως ακούσατε, μάγκες μου, αυτοί οι ήχοι μας δηλώνουν ότι σιγά σιγά κάτι παίζει με το Zero Point στο κέντρο, κάτι αλλάζει με το The Spire. Και εκτός από αυτόν, έχουμε και το trailer από το Android που είναι πιο πρόσφατο, βγήκε πριν κάποιες μέρες, και σε αυτόν το trailer για τη Season 6 για τους mobile players δείχνει το Zero Point πιο ασταθές, ότι είναι πιο ενεργό, και το βλέπετε εδώ και στο background ότι υπάρχουν αυτές οι έντονες λάμψεις, ακριβώς όπως ήταν το Zero Point στα τέλη της Season 5 πριν εκραγεί. Άρα ετοιμαστείτε, πιστεύω με το update 16.20 θα έχουμε και κάποιες αλλαγές στο The Spire. Και αν συνδέσουμε όλα αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή στο Fortnite, δηλαδή τις οχυρώσεις στις πόλεις μαζί με τους ήχους του The Spire και ότι γίνεται πιο ασταθές στο Zero Point, εγώ βλέπω έναν event να έρχεται πολύ σύντομα, και από ό,τι φαίνεται το Zero Point, αυτή η οντότητα τέλος πάντων, προσπαθεί να ξεφύγει και να ξεκινήσει αυτόν τον πόλεμο, να οργανώσει δηλαδή τις δυνάμεις της έτσι ώστε να κατακτήσει όλη τη διάσταση, όλον το χάρτη του Fortnite. Και θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, γιατί προκαλεί έτσι hype για έναν event. Και όπως ξέρετε, η season είναι και πάρα πολύ μικρή τώρα, τελειώνει στις αρχές του Ιούνιου. Άρα η Epic Games βιάζεται να προχωρήσει το storyline, και προς το παρόν βλέπουμε ότι αυτή η season έχει συνέχεια αλλαγές στο map, έχει συνέχεια αλλαγές στην ιστορία, προσθέτει νέα όπλα,
Είχαμε και το πασχαλινό event, άρα είναι μια season γεμάτη καινούργια πράγματα κάθε εβδομάδα. Και με το update 16.20 που θα έρθει το πιο πιθανό αυτήν την Τρίτη, σίγουρα θα προχωρήσει λίγο το storyline, θα έχουμε πιο έντονες αλλαγές. Και μην ξεχνάτε κιόλας ότι έχουμε και τον Batman event, το οποίο το πιο πιθανό θα ξεκινήσει στις 16 του Απρίλη, το οποίο θα φέρει και αυτόν δικές του αλλαγές που έχουν να κάνουν με τον DC Universe. Αυτά σας έχω για σήμερα. Εξετάσαμε μαζί όλες τις περιοχές που έχουν οχυρώσει αυτή τη στιγμή στο Fortnite. Δεν νομίζω να έχουμε άλλες πριν το update. Και εκτός από αυτόν, ακούσατε και το Zero Point ότι γίνεται συνέχεια πιο ασταθές. Και αυτούς τους ήχους μπορεί να τους ακούσετε αν είστε προσεκτικοί και αυτή τη στιγμή in-game. Δεν είναι μόνο στα files. Άρα, μάγκες μου, πολύ ενδιαφέρον πράγματα τις επόμενες μέρες. Οπωσδήποτε κάνετε μια γραφούλα, αν δεν έχετε κάνει ήδη, για να είστε συντονισμένοι, να ενημερώνεστε για αυτά τα νέα του Fortnite, ένα δυνατό like στο βίντεο και εννοείται πάντα support the creator MT1993 κάτω παύλα 96, γιατί με αυτόν τον τρόπο μου επιτρέπετε να συνεχίσω αυτό που κάνουμε εδώ με τα βιντεάκια και τα streams. Είναι η καλύτερη δωρεάν στήριξη που μπορείτε να δώσετε στο κανάλι. Λοιπόν, σας αφήνω, σας χαιρετώ, καλή συνέχεια σε όλους μάγκες μου, τα λέμε αύριο πρωί-πρωί, ώρα 11 στο stream μας.